Καταρχάς να σχολιάσω τα περισσοβαρής αντιπολίτευση απέναντι στο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του την τετραετία που μας πέρασε. Γιατί αυτό καθόρισε, αν θέλετε, και το εκλογικό αποτέλεσμα. Αν σοβαρή αντιπολίτευση είναι αυτή που ψηφίζει το 70% των νομοσχεδίων του Μητσοτάκη, όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ, και τα μισά νομοσχέδια του Μητσοτάκη, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνουμε όλοι γιατί αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης στα μάτια ενός κόσμου φαντάζει το μικρότερο κακό και τον ψήφισαν. Η συντηρητικοποίηση οφείλεται στην ευρύτατη προγραμματική σύγκληση που έχουν τα τρία κόμματα στα μεγάλα, στα κεφαλαιόδη, τα οποία καθορίζουν την καθημερινότητά μας. Συνένεση, δεν απαραίτητο. Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, με όλα αυτά. Δεν τα σε μερικά βασικά. Ακούστε, είναι το δικό μας αφήγημα. Ναι. Το δικό μας αφήγημα, λοιπόν, επικροτήθηκε από ένα σημαντικό κομμάτι ενός κόσμου αριστερού ριζοσπαστικού. Αυξημένο. Ένας κόσμος επίσης σκεφτόταν, δεν το έκανε το βήμα, τώρα είναι η ώρα να γίνει το βήμα, όχι μόνο από τον κόσμο που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ με βαριά καρδιά, αλλά και από κόσμο της Νέας Δημοκρατίας που αντιλαμβάνεται ότι έρχεται και από τους 800.000 ανθρώπους οι οποίοι ψήφισαν κανέναν από τους δύο και βρέθηκαν εκτός Βουλής. Θεωρούμε λοιπόν ότι το δίλημα στις νέες εκλογές είναι συγκεκριμένο. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ποιος θα κάνει αντιπολίτευση. Ναι. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι εγγύηση συνέπειας, σταθερότητας, μαχητικότητας ότι θα τα βρει σκούρα αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα στη Βουλή αλλά και στους δρόμους. Γιατί το δικό μας επιχείρημα, το δικό μας ατού, να το πω έτσι, είναι ότι αυτό που λέμε το κάνουμε πράξη. Ότι την επόμενη μέρα θα βρεθούν στο δρόμο πολύ περισσότεροι χιλιάδες άνθρωποι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν. Όπως διεκδίκησαν, για παράδειγμα, οι εργάτες στα ναυπηγεία Ελευσίνας και στη Ζώνη και χάλασαν τις τούρτες που άναβε ο κύριος Γεωργιάδης για να διαφημίσει τη συνένεση. Και το θυμάμαι τον κύριο Γεωργιάδη. Και επέβαλαν. Λέει, τόσοι άνθρωποι λένε για δουλειά στα ναυπηγεία. Ακούστε, ο κύριος Γεωργιάδης δεν προλάβαινε να δίνει συγχαρήκια στους προηγούμενους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, μία για το Λάτσι και την επένδυση στη Λάμπτα που την ψηφίσαν μαζί, μία για το κέντρο, το logistics στο Θριάσου. Μία για την Όνεξ και τους Αμερικάνους στην Ελευσίνα και στον Ερώ που ψηφίσανε μαζί. Αυτή η λογική, αυτή η πολιτική, να δίνουμε τις υποδομές μας στο αμερικάνικο ή στο χύψη κεφάλαιο να το επιδοτούμε, θυμίζει την τραγωδία, το έγκλημα στα Τέμπη που πούλησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έναντι 50 εκατομμυρίων στους Ιταλούς τον ΟΣΕ και τον επιδοτούσε. Και τους επιδοτούσε 50 εκατομμύρια το χρόνο. Και η Νέα Δημοκρατία τους επιδοτεί με 100 εκατομμύρια. Αυτό ήταν αποτέλεσμα του τρίτου μνημονίου που δεν έγινε. Το οποίο ψηφίσατε μαζί. Και το οποίο εσείς θέλατε να ψηφίσουμε, απλώς δεν το λέγατε πια. Αφήστε τα αυτά, καλά τώρα. Αυτά δεν πιάνουν στο κομμουνισμό. Αυτά πιάνουν σε μένα γιατί ξέρω. Αυτό λοιπόν. Εσείς θέλετε να υπάρχει μια ηρεμία για να έχετε κι εσείς το μαγαζί σας. Εμείς θέλουμε να υπάρχει αναταραχή με τον κόσμο στους δρόμους. Όπως έγινε όταν πήγατε να θάψετε το έγκλημα στα Τέμπη, πήγατε να το καλά θάψετε. Καλά τα έχετε πάει, κύριε Σοφιανέ. Και 2 εκατομμύρια Έλληνες σας ανάγκασαν να αλλάξετε εκλογές, να αλλάξετε ατζέντα, να σταματήσετε τις εκλογές. Μα πώς θα κάναμε, αφού είχαμε πένθος βαρύ. Που πηγαίνατε. Για τον κόσμο, είχαμε πένθος βαρύ. Γιατί είχατε. Πώς θα πηγαίνουμε σε εκδηλώσεις. Δεν έχετε ξεμπλέξει με το πολιτικό κόστος. Το ξέρετε ότι δεν είναι αλήθεια. Άλλα είπε ο κόσμος στους δρόμους. Όταν έχεις πένθος, δεν μπορείς να κάνεις εκδηλώσεις και να καλείς κόσμο. Υπάρχει κόσμος που προβληματίζεται με το 40% του Μητσοτάκη. Αυτός ο κόσμος προβληματίζεται. Δεν ξέρω να μην προβληματίζεται, δεν θα υπάρχει κανένα θέμα. Αυτός ο κόσμος λοιπόν μπορεί να στριμώξει αυτή την κυβέρνηση με ισχυρό κουκουέ. Εντάξει. Αυτό είναι. Να πω κάτι. Ωραία. Συγγνώμη, να πω κάτι. Σωστά. Μπορεί κάποιος κόσμος, αλλά δεν θα είναι ο κόσμος που θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Θα είναι από αλλού. Περιμένετε δηλαδή. Εμείς φιλοδοξούμε το 1% το 1% της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισε κουκουέ να γίνει 2%. Επειδή αναφέρθηκαν οι 5.000 καπιταλιστές της Ελλάδας, μπορώ να αναφέρω πολλά ονόματα που έχουν συγχαρεί και τις κυβερνήσεις του χτες και τις κυβερνήσεις τις σημερινές. Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση γιατί είναι γνωστά. Έχουν υποθεί και δημόσια. Από εκεί και πέρα παραμένει το κρίσιμο δίλημα στις νέες εκλογές που έρχονται. Κακά τα ψέματα. Σήμερα έχει διαμορφωθεί ένας αρνητικός συσχετισμός. Αποτυπώθηκε στο εκλογικό αποτέλεσμα. Μπορούμε να ρηγματώσουμε, να διεμβολήσουμε αυτό το συσχετισμό
με ένα ακόμα πιο ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας. Αυτό είναι το δίλημα για χιλιάδες αριστερούς, για τις ζωσπάστες, που δεν τρώνε κουτόκορτο.